Βλέποντας και προηγούμενες δηλώσεις σας, είχατε πει ότι κάποιοι συνοδικοί περιμένουν και κάνουν σχέδια πίσω από την πλάτη σας. Δηλαδή, τι κάνουν ακριβώς, επικοινωνούν με τους γιατρούς σας και ενδιαφέρονται να μάθουν για την κατάσταση της υγείας σας για να σχεδιάσουν εκλογές? Επικοινωνούσαν προηγουμένως, τώρα δεν επικοινωνούν. Ναι. Τώρα έχουν ησυχάσει δηλαδή, ρέμισαν τα πράγματα. Με το ρεζιλίκι που έγινε προχθές στη Σύνοδο νομίζω πρέπει να έχουν σταματήσει. Το ρεζιλίκι εννοείται πώς, με τις επισημάνσεις? Αναγκάστηκα να τους τα πω έξω από τα δόντια ότι είναι ντροπή για αυτούς. Ναι. Να κάνουν προεκλογική ενώ είμαι εν ζωή. Θα περιμένουν να φύγω και έχουν χρόνο να κάνουν δηλαδή προεκλογική εκστρατεία. Μακαριότατε κάνουν μεταξύ τους συναλλαγές, δηλαδή για αρχιεπισκοπικές? Όχι, προσπαθούν να βρουν ψήφους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους είπαν ότι πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει. Και τι λένε στους πιστούς? Προσπαθούν να βρουν ψήφους, εντάξει. Αλλά τι λένε? Ότι βλέπετε έχει προβλήματα υγείας ο Μακαριότατος, οπότε ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Πώς προσεγγίζουν? Όχι. Προετοιμάζονται όταν θα φύγω για να έχουν ψήφους, να πάρουν εκλέκτορες και να έχουν πρωτιά. Πώς σας απάντησαν, Μακαριότατε, όταν τους αντιμετωπίσατε και τους είπατε ότι γνωρίζω ότι κάνετε σχέδια και ρωτάτε δεξιά και αριστερά οι προετοιμασίες για αρχιεπισκοπικές? Σας είπαν όχι, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο? Δεν μίλησε κανένας. Ασώπασα. Έμειναν αφωνότεροι θείο. Μάλιστα. Εκείνοι που έπρεπε να μιλήσω. Αυτοί είναι ελάχιστοι. Ναι. Είναι 2-3. Δεν είμαστε, δόξα τω Θεώ, 17. Ναι. Έσκυψαν το κεφάλι και το προσπέρασαν δηλαδή? Έτσι φαίνεται. Τους είχα ότι αυτό πρέπει να εντρέπονται. Μάλιστα. Δεν είναι λογικό. Τώρα, Μακαριότατε, όταν περάσατε στα της πανδημίας, είδατε ότι υπήρχαν αντιδράσεις την ώρα που επαναλαμβάνατε τη θέση της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου, την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για τα θέματα της διαχείρισης της πανδημίας? Είπε, είναι ξεκάθαρο το θέμα. Ναι. Ασχέτως τι θέλει ο καθένας, η Σύνοδος έχει πάρει την απόφαση η οποία είναι υποχρεωτική για όλους μας. Ναι. Και διημών και διεμέ και για τους υπολείπους. Ναι. Είναι όλοι, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εκείνο που αποφάσισε η Σύνοδος. Διαφορετικά θέτουμε τον εαυτό μας εκτός Συνόδου. Ναι. Εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει μέσα στην Εκκλησία. Ναι. Οφείλουμε υπακοή στη Σύνοδο. Μετά το πέρας όμως της Σύνοδου έγινε και μια ανακοίνωση από τον Μητροπολίτη Μόρφου, ο οποίος αναφερόταν σε πρότασή του στον Πρόεδρο για μια διαφορετική διαχείριση για τα μονοκλονικά αντισώματα και όλα τα φάρμακα με μονοκλονικά και όλα τα υπόλοιπα. Που παρεκκλίνει, επιτρέψτε μου, λίγο από αυτό που ελέγχθηκε σε ό,τι αφορά την πρακτική που εφαρμόζεται για τον εμβολιασμό. Καθένας για τον εαυτόν του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτόν του. Ναι. Όχι όμως να βγαίνει στο κήρυγμα και να παροτρύνει το εκκλησίασμα, τους πιστούς μας, να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Ναι, εκείνο να απαγορεύεται. Σύνοδος είναι ξεκάθαρη. Ο ένας αν θέλει να εμβολιαστεί, είναι δικαίωμα του. Αν δεν θέλει να εμβολιαστεί, πάλι είναι δικαίωμα του. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να παραπλανεί το ποίμνιο του, τους πιστούς του, βγάζοντας κηρύγματα εναντίον της απόφασης της Συνόδου. Αν οποιοδήποτε ιερεύς ή αρχιερεύς ή οποιοδήποτε μιλήσει εναντίον της απόφασης της Συνόδου είναι καταδικαστέως και η Σύνοδος εκ των προτέρων έχει πει
πρέπει να τιμωρηθεί οποιοδήποτε δεν σεβαστεί την απόφαση της Συνόδου. Μάλιστα. Λοιπόν. Και έτσι ειδοποιήσαμε σήμερα όσες καταγγελίες είχαμε, ναι, από όλη την Κύπρο, από όλες τις επαρχίες, mm-hmm, και οι ειδήσεις που είχα μέχρι τώρα το μεσημέρι, ναι, ήταν ευχαριστές. Όλοι δήλωναν ότι θα κάνουμε δηλώσεις και εις τον τύπον και στη Σύνοδο θα στείλουμε επιστολές, mm-hmm, ότι από τούδε και εις το εξής δεν πρόκειται να μιλήσουμε ξανά εναντίον της απόφασης της Συνόδου. Μάλιστα. Και αυτό είναι ευχάριστο. Άρα. Το συγγνώμη, η Σύνοδος το δέχεται. Μάλιστα. Αλλά να παραμείνουν εις την άποψή τους, αυτό συνεπάγεται οπωσδήποτε τιμωρία. Μάλιστα. Λοιπόν, Μακαριώτατε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι και το θέμα σήμερα με την Μονή του Αγίου Μινά, ζητήσατε ενημέρωση τι έγινε εκεί, γιατί είχε 11 κρούσματα μοναχές από ό,τι πληροφορούμαστε. Πρέπει να γίνονται, γιατί από έξω ήρθαν, λέει, να επισκεφθούν το μοναστήρι και από εκεί φαίνεται ότι κόλλησαν οι μοναχές και έγινε η μετάδοση. Υπάρχει προσοχή στις μονές, το κοιτάζετε το θέμα, σε ό,τι αφορά το ποιους δέχονται και τι μέτρα τηρούνται, αν τηρούνται. Εκεί είναι λίγο δύσκολο όταν μια μονή έχει ανοιχτή την πόρτα της. Έτσι μπορούν να ζητούν στον κάθε επισκέπτη αν είναι εμβολιασμένος ή όχι. Μπαίνουν, προσκυνούν, φεύγουν. Ναι. Φαίνεται ότι δεν επρόσεξαν οι μοναχές, αν είσαι προσεκτικές. Μια ανακολλήση κολλούν όλες. Ναι. Έτσι έγινε. Πιστεύω εις τη λειτουργία δεν επιτρέπουν να μπουν στην εκκλησία χωρίς τη μάσκα τους, mm-hmm, και χωρίς να κρατούν αποστάσεις κλπ. Αλλά όταν έρχονται κρουπ, είναι λίγο δύσκολο να ζητούν πληροφορίες οι μοναχές αν είναι εμβολιασμένοι, αν έχουν το τεστ κλπ. Κλπ. Ναι. Και δυστυχώς εκείνοι που ξεναγεί πολλές φορές, και μία είναι, δεν ξεναγούν όλες. Mm-hmm. Εκείνοι αν κολλήσει, να κολλήσει και τις άλλες. Ναι. Μάλιστα. Ήσαν ο λίγον τι απρόσεκτες. Ναι. Πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο, να έχουν καλυμμένο το πρόσωπο τουλάχιστον. Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μακαριώτατε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε.